Το ΕΣΠρέσο είναι οι σύντομοι καλυμμεροκαφέδε που γράφονται, γυρίζονται και μοντάρονται μέσα σε λίγε ώρε και είχα κάνει αρκετά τέτοια τότε με την καραντίνα, το 2020. 16 Μαου του 2023 σήμερα και αναβιώνει το όμορφο αυτό έθιμο του καλημερό ΕΣΠρέσο, έστω και χωρί καραντίνα, αν και με τον κορονοϊό να εξακολουθεί να κάνει βόλτε και να παίρνει και μερικά κεφάλια την μέρα. Τέλο πάντων, πάμε στα σημερινά ευρήματα. Χρόνια πολλά στι μάνε όλου του κόσμου. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Αυτό είναι όπως το βλέπεις. Ε, δεν το πείραξα για να τους σκοροϊδέψω. Χρόνια πολλά στις μάνες όλους του κόσμου. Και έχει μια αρκετά ελκυστική κοπελίτσα, ντυμένη αρκετά ελαφρά. Επειδή θέλουμε να στείλουμε το μήνυμά μας για την όμορφη παγκόσμια μέρα, αλλά θέλουμε και να τραβήξουμε μερικά like παραπάνω. Δεν υπάρχουν κανόνες όταν θέλουμε να μαζέψουμε κίνηση στη σελίδα. Όλα είναι καλά. Οι αριστοκρατικές γυναίκες καταλαβαίνουν ότι στους αρενοπούς άνδρες αρέσει η συγκίνηση του κυνηγιού. Το shooting your shot είναι σαν να κυνηγά σε ένα ζώο που είναι ήδη εγκλωβισμένο. Βαρετό. Μια θηλυκή γυναίκα δεν θα ζητήσει ποτέ από τον αρσενικό να βγούμε ραντεβού δεν θα γονατίζει για να κάνει πρόταση γάμου ή δεν θα είναι υπερβολικά επιθετική στην κρεβατοκάμαρα. Και αριστοκρατική γυναίκα και θηλυκή και τέλος πάντων αν συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με αυτές τις ξεκαρδιστικές οδηγίες εδώ πέρα στο τέλος θα καταλήξεις με έναν ανάλογο τύπο και αυτό δεν είναι και τόσο καλό όσο νομίζεις γιατί εκτός από τα ραντεβού που δεν θα ζητάς, τις προτάσεις γάμου που δεν θα κάνεις και την υποτιθέμενη επιθετικότητα που θα καταπιέζεις, πιθανότατα θα αναγκαστείς να κάνεις κι άλλα πράγματα, όχι και τόσο ευχαριστά. Και η επιθετικότητα στην κρεβατοκάμαρα μάλλον μεταφράζεται ως μερικές πρωτοβουλίες και ως η παράλογη απέτηση να χύνεις και εσύ που και που. Είναι παλιά σκοπή πράγματα αυτά και συνήθω δεν τα καμαρώνουν και τόσο επειδή ξέρουν ότι δεν το πουλά το εμπόρευμα έτσι. Οι πιο όμορφε σχέσει χάλασαν από εγωισμού, φόβου, λόγια τρίτων. Α, πρέπει να ήταν πολύ όμορφε αυτέ οι σχέσει. Να προσέχει εσύ που βλέπει, μην κάνει καμιά σχέση που μπαίνει στην κορυφή του σχεσόμορφόμετρου, γιατί δυστυχώ τη χαλάσουν εξωγενεί παράγοντε για του οποίου δεν μπορεί να κάνει τίποτα εγωισμοί, φόβοι, λόγια τρίτων. Δυστυχώ αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Να έχετε τον νου σα το ότι δεν μιλάμε και δεν ασχολούμαστε, ετοιμάζει το μεγάλο το μπαμ και δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε και απειλέ και άναμα τσιγάρου. Εγώ νομίζω ότι θα προσέχω περισσότερο τη συμπεριφορά μου στο εξή, γιατί μπορεί να μην ασχολούνται, αλλά ετοιμάζει ένα μπαμ και η έβρεση καταφυγείου θα είναι κατόρθωτη εξαιτία τη άγνοιά μου σχετικά με την τοποθεσία τέτοιων καταλημάτων. Τέλο πάντων, καθένα εκφράζεται διαφορετικά. Αν το κόκκινο βαθύ προτιμάει να αντιμετωπίζει έτσι του ανθρώπου με του οποίου έχει πρόβλημα, και αν λειτουργεί αυτό ο τρόπο, εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εμεί δεν ασχολούμαστε, αλλά άλλο ετοιμάζει το μπαμ. Δεν πρόκειται περί ασυναρτησία δηλαδή. Ξέρει τι γράφει. Το δεξί χέρι του Θεού. Δεν αστείευε το αρχάγγελο και αρχιστράτηγο του Θεού θα επέμβει την κατάλληλη στιγμή όταν πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ οι Ασσύριοι και απειλούσε τους κατοίκους της ο Σεναχιριμ ότι θα τους σφάξει. Τελεία. Και το βράδυ εκεί που κοιμόταν οι Ασσύριοι έσφαξε ο Μιχαήλ 250.000 Ασύριους σαν να είχε όπλο με σιγαστήρα χωρίς να ακουστεί τίποτα. Τα όπλα αν τους βάλεις σιγαστήρα πάλι ακούγονται και ακούγονται πολύ δυνατά. Δεν είναι σαν το GTA και το Hitman που κάνει πφ, πφ, πφ. Ακούγονται πολύ δυνατά. Λάθο τέλο πάντων η χρήση τη παρομοίωση του σιγαστήρα εδώ πέρα. Το πρωί που ξύπνησαν οι υπόλοιποι και είδαν αυτή τη θράψη, πήραν τα πόδια του και έφυγαν και έφτασαν στην Αστηρία με τον βασιλιά του και δεν ξαναγυρίσαν. Δηλαδή, έσφαξε 250.000 κόσμο και έμειναν κι άλλοι για να γυρίσουν πίσω. Τότε δεν ήταν 250.000 ο πληθυσμό όλη τη γη, τι γίνεται. Δεν αστείευεται ο Μιχαήλ. Μιχαήλ σημαίνει παντοδύναμο με μικρό. <laughs> Μάλιστα, είναι παντοδύναμο με πι μικρό. Και μας αγαπάει και μας το έχει δείξει. Εμεί σα είμαστε άξιοι τη πίστη και τέλο πάντων εντάξει, κάποια συμπεράσματα, τα κλασικά συμπεράσματα αυτών των είδωλολατρών που κάνουν αυτέ τι αναρτήσει. Λοιπόν, το ξέρουν βέβαια ότι με αυτέ τι αναρτήσει δυσφημούν αρκετά του αγίου του. Δηλαδή, ο Μιχαήλ δεν βρήκε την κατάλληλη στιγμή να επέμβει στην Κύπρο το 1974 ή στη Σμύρνη το 1922. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή δηλαδή. Ο σεισμός ο πρόσφατος. Ήταν ο σεισμός έτσι. Δεν έβαλε το σιγαστήρα απέναντι στο στρατό και τον έβαλε για να γκρεμίσει κτίρια με παιδιά μέσα. Αυτή η στιγμή ήταν εντάξει. Να, κάτι τέτοια γράφουν και μετά γκρινιάζουν ότι είναι πίστη τους και δεν μπορείς να την χλεβάζεις αλλά αυτή είναι που την αφήνουν εκτεθειμένη στον χαβαλέ. Εγώ είμαι ο ασεβή που απλώ δείχνω το πρόβλημα. Στα παλιά τα χρόνια, οι νοικοκυρέ, όταν ήταν να κάνουν γενέθλια σε κάποιον, έφτιαχναν παραδοσιακά γλυκά, π.χ. καραϊδόπιτα, σάμαλι, γαλακτομπούρεκο κλπ. Μετά από χρόνια ήρθαν οι τούρτε από το εξωτερικό, τρει Το ξέρω δεν σα ενδιαφέρει, αλλά το άκουσα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα. Να λοιπόν, έρχονται οι τούρτε και παίρνουν τι δουλειέ από τα ντόπια γλυκά. Αλλά να δούμε και μερικά σχόλια τώρα. Η μητέρα μου ακόμα μου φτιάχνει. <σκυρίζει> Η μητέρα μου ακόμα μου φτιάχνει καριδόπιτα στη γιορτή μου και τα γενέθλιά μου. Ξενογλυκό δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι. <σκυρίζει> Έτσι. Μόνο ντόπια γλυκά. Και αυτό είναι καλός λόγος για να καμαρώσει επειδή... <σκυρίζει> 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 να προτείνω να μην μπαίνει ούτε ξένο λάπτοπ στο σπίτι. Και ούτε ξένο αυτοκίνητο στο γκαράζ, εκτό αν ω ξένο εννοεί κάτι που δεν μα ανήκει. Ότι δηλαδή δεν κλέβουν γλυκά οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν. Αυτή είναι μια σωστή συμπεριφορά. Μα ενδιαφέρει. Δυστυχώ με τη γνωστή ξενομανία χάνονται τα παλαιότερα και ομορφότερα έθιμα. Γνώμη μου. Να, κάτι τέτοια βλέπω και θέλω να εξαφανιστούν όλα τα έθιμα, να μην μείνει τίποτα. Επειδή κάποιο γουστάρει έθιμα, αυτό σημαίνει ότι όλο ο κόσμο πρέπει να κάνει τα ίδια πράγματα. Τέλο πάντων, αν ήταν όμορφα τα έθιμα, δεν θα χάνονταν. Για να χάνονται, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμο δεν ενδιαφέρεται. Όποιο θέλει μπορεί να τα συνεχίσει. Δεν έχει πέσει απαγορευτικό από τον Δήμαρχο. Τα παλιά τα χρόνια, όπω αναφέρει, στα Νότια Βαλκάνια δεν γιορταζόντουσαν γενέθλια. Η γιορτή των γενεθλίων είναι μια συνήθεια που ήρθε απ' έξω, τρει τελείε σωστά, μόνο τα ονόματα γιορτάζαν. Ορίστε, και τα γενέθλια ξενόφερτα και άρα κακά. Και με τις τρεις τελείες γεμάτες υπονοούμενα στο τέλος για να συμπληρώσουμε ότι γιορτάζαν τα ονόματα. η κλασική. Οι ονομαστικές γιορτές συμπίπτουν με κάποιον θάνατο Αγίου. Συχνά με τρόπο τόσο βίαιο που μόνο η κυρα Μαρία Βοιατζάκη μπορεί να κάτσει να περιγράψει χωρίς να σκεφτεί λίγο μήπως οι αναρτήσει της είναι ακατάλληλες για ανηλίκους. Και επίση όσο πιο συχνά συναντάτε το όνομα, τόσο πιο απρόσωπη γίνεται η γιορτή. Σκέψου να σε λένε Γιάννη και να λες ότι είναι η γιορτή μου. Πόσο γιορτή σου είναι όταν την έχει όλο ο κόσμο. Εδώ τα γενέθλια έχουν κάτι εντελώ ξεχωριστό και προσωπικό για κάθε άνθρωπο και προφανώ γι' αυτό καθιερώθηκαν. Επειδή βγάζουν νόημα, γιορτάζει τη γέννηση και δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιπλέον εξήγηση αυτό. Και πάλι όποιος θέλει γιορτάζει ό,τι θέλει αν θέλει. Αλλά οι ενοχές και η νοσταλγία και η πατριδολαγνία ακόμα και για τα πιο ασήμαντα πράγματα δεν περνάνε παντού. Άστους να κλαίγονται. Πολύ τεχνη μητέρα ξεσπά. Έχω εννιά παιδιά και ένα σπίτι πάντα πεντακαθαρό. Αν θέλεις γίνεται αφήστε τις δικαιολογίε. ναι αλλά γιατί να θέλεις. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να κάνει εννιά παιδιά αλλά δεν κάνει επειδή βαριέται. Ναι, γίνεται να έχει 9 παιδιά και καθαρό σπίτι και φαγητό έτοιμο κλπ. Αρκεί να μην κάνει τίποτα άλλο και να το πάρει απόφαση ότι ο ε, εαυτό σου δεν σου ανήκει και έχει τελειώσει και πλέον είσαι απλώ μία μηχανή. Εκτό αν έχει τη συνήθεια να παρκάρει τα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση για να μην συνογλούν και εσύ κάνει τα απολύτω απαραίτητα για να μην πεθάνουν και τίποτα παραπάνω, α πούμε. Τι λέτε, ρε, εδώ ένα και μπορεί να σε μπλοκάρει. Μιλάμε για πάνω από ένα, είναι δυνατόν. Και τέλο πάντων, α κοιτάει ο καθένα τον εαυτό του και αν θέλει να φτιάξει ολόκληρο χωριό, α το κάνει. Χωρί να προσπαθεί να πει στου υπόλοιπου ανθρώπου ότι είναι τεμπέληδε και ψάχνουν δικαιολογίε. Δεν έχουν όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα και τι ίδιε δυνατότητε. Τα σχόλια βέβαια έχουν άλλη άποψη. Ακριβώ έτσι είναι όταν θέλει κάνει πολλά, όλα γίνονται αν αγαπά την οικογένειά σου, όταν δεν υπάρχει τηλέφωνο. Συγχαρητήρια κοπέλα μου, η θέληση τα κάνει όλα. Μπράβο σου, αυτά είναι. Όταν θέλει, όταν αγαπά την οικογένειά σου, όταν δεν υπάρχει τηλέφωνο. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν κόσμε, οι κυρίες και ένας κύριος το αποφάσισαν ότι φταίνε το facebook και το τηλέφωνο και η έλλειψη θέλησης. Η έλλειψη χρόνου, ενέργειας, χρημάτων είναι μια απλή δικαιολογία και πρέπει όλος ο κόσμος να γενοβολάει χωρίς σταματημό. Ούτε ένας σταματημός. Τίποτα. Αν δεν κάνεις τουλάχιστον 7 παιδιά, θα πω εγώ, για να δείξω επί δεν αγαπάς την οικογένειά σου. Ωραία. Να είναι καλά τα σχόλια. Ευχαριστούμε για την ευγενική του παρότρινση στα γεννητικά μα όργανα και γενικότερα στην καθημερινότητά μα. Το κατάλαβαν μόνο οι πιο παρατηρητικοί. Το μεγάλο εξόφθαλμο σκηνοθετικό λάθο στο τελευταίο επεισόδιο του Παραπέντε. Μπορεί να είναι μεγάλο και εξόφθαλμο, αλλά το κατάλαβαν μόνο οι πιο παρατηρητικοί. Αυτό λέει. Γιατί αν λέει αυτό, ωραία, εξαιρετικός τίτλος, και ελπίζω να κέρδισε όλα τα κλικ και όλα τα λεφτά από τις διαφημίσεις επειδή τέτοιες ωραίες προσπάθειες για να αποσπάσουν την προσοχή μας πρέπει να επιβραβεύονται. Λένε πως κάθε άνθρωπος δύο ζωές πως έχει. Η μία είναι αυτή που ζει και η άλλη που ονειρεύεται στα δύσκολα να αντέχει. Ποιοι το λένε πάλι αυτό και γιατί έγραψε δύο πώ η κυρά Βασούλα. Και γιατί να ονειρεύεται ο άνθρωπος ότι αντέχει στα δύσκολα, αντί να ονειρεύεται ότι δεν έχει δύσκολα. Αχ, τι καλά να περνούσα, δύσκολα, αλλά να τα άντεχα. Μπα, mm -mm. δεν δε το βλέπω, δεν το βλέπω να λειτουργεί. Είναι κανόνα στη ζωή να παίρνει ό,τι δίνει. Γι' αυτό ποτέ μην αδική. Κανένα να μην κρίνει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία, έτσι. Εγώ θα σταματήσω να σε κρίνω και εσύ θα σταματήσει αυτέ τι μαλακίε. Αν όχι, τι να κάνουμε. Όλοι μας κρινόμαστε για τις πράξεις και τα λόγια μας, διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα όλο το χρήμα πάνω τους από 5 Μαΐου και μετά. Αυτά τα τέσσερα ζώδια θα βγάλουν πολλά λεφτά σύμφωνα με την Ασιμπίλιο. Ναι, λοιπόν, θα κλείσουμε με χαρμό συνανέα, καθώς η Ασιμπίλιο πρόβλεψε πολλά λεφτά για τέσσερα ζώδια μετά τις 5 Μαΐου. Αυτό μπορεί να σημαίνει και το έτος 4.637. Δεν λέει δηλαδή μέχρι πότε θα πέσει το παραδάκι, αλλά δεν πειράζει. Εσείς που τα βγάλετε ήδη, μπορείτε να τα μοιραστείτε με τα άλλα 77 ζώδια που δεν έβγαλαν τίποτα ακόμα ή να βρούμε έναν τρόπο να στείλουμε εισαγγελίε στους αστρολόγους, να τους στείλουν όλους στη φυλακή και τα λεφτά τους να πάνε στο χτίσιμο και τη συντήρηση νοσοκομείων. Να εσείς που ψάχνετε για ψήφους, Όποιο πει ότι θα τσακίσει τους αστρολόγους έχει την πολύτιμη στήριξή μου στις επερχόμενες εκλογές. Μην το γελάς, τα τελευταία μου βίντεο έχουν σχεδόν 100 προβολέ το ένα. Είμαι influenceras και μπορώ να αποδεικτώ ρυθμιστή στις ε, εκλογές. Να κάτι για να σκεφτούμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Και τώρα κλείνω, αλλά θα επιστρέψω. Γεια σου. Να, εσείς που ψάχνετε για στίχους. Yeah.